Και είναι μαζί μας ο κύριος Απόστολος Λύτρας, ο δικηγόρος. Καλημέρα, κύριε Λύτρα. Της μητέρας 12. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Λύτρα. Αυτά που ακούγονται είναι φοβερά. Εάν πράγματι κοιτάξτε, αυτό. Κύριε Παπαδάκη, το πρώτο περιστατικό, το ότι πήγε κάποιος και πέταξε μια πέτρα και έσπασε την τζαμαρία του δωματίου της 12χρονης, μάλιστα την ώρα που έκανε φροντιστήριο, το θεωρήσαμε ότι μήπως είναι κάποιο τυχαίο περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό όμως, ο αδερφός της 12χρονης, ο οποίος διαμένει μαζί της, κατεβαίνοντας από το σπίτι, είδε κάποιον άντρα, ο οποίος του έκανε χαρακτηριστικά νόημα ότι δεν πρέπει να μιλάει. Και το τρίτο περιστατικό είναι ότι εκτές λοιπόν κάποιος προσπάθησε να εισέλθει στο σπίτι που κατοικεί η 12χρονη, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού, χωρίς, προσέξτε τώρα το περίεργο, χωρίς να έχει καμία πρόθεση ούτε να μπει μέσα στο σπίτι, ούτε να κλέψει, δηλαδή έμεινε ουσιαστικά έξω από την πόρτα. Και μόλις τον είδε η μικρή, ήθελε μόνο να τον δει η μικρή με το μαχαίρι. Η μικρή προσπάθησε να τον αποθήσει με αποτέλεσμα να την χτυπήσει και στο χέρι. Τι τραυμάτισε. Της είπε κάτι, κύριε Λύτρα, είπε κάτι στο παιδί. Όχι. Εδώ υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει με ποδονάρια. Ποδονάρια είναι αυτά που φοράνε και οι γιατροί στα χειρουργεία. Δηλαδή τα προστατευτικά για τα παπούτσια. Για να μην αφήσει αποτυπώματα. Ναι, μπήκε, είπε με ποδονάρια, όπως επίσης ότι είχε καλυμμένα κάτι προσώπου. Εδώ όμως, τα έχει καταθέσει όλα το. Υπάρχουν κάποιοι, κύριε Λύτρα, ένα είναι το ερώτημα. Υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να κλείσουν το στόμα του 12χρονου κοριτσιού. Προφανώς. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι. Εδώ όμως, αν ισχύει αυτό το οποίο μαθαίνουμε και διαβάζουμε από ρεπορτάζ, ότι σε ερώτηση που γίνεται σε συναρμόδια υπουργεία, λένε, ξέρετε κάτι, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτης, εγώ λέει, δεν μπορώ να πάρω μέτρα προστασίας του κοριτσιού, γιατί αυτή είναι μια δικαστική υπόθεση, την οποία εάν θα έπρεπε να διατάξει κάποιος την προστασία της μικρούλας, θα έπρεπε να ήταν η δικαστική λειτουργή ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Είναι τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι είναι, κύριε Παπαδάκη. Τι να πούμε τώρα, να πούμε κάτι παραπάνω. Εσείς έχετε ζητήσει το παιδί να προστατευτεί με έναν τρόπο από την πολιτεία. Η πολιτεία ξέρει πώς θα το κάνει. Έχει ζητηθεί επισήμως από την πολιτεία. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά η καταγγελία η συγκεκριμένη έγινε εκτές. Τα άλλα περιστατικά βέβαια έχουν αναφερθεί, αλλά επαναλαμβάνω ότι κάποιος έκανε μια χειρονομία στον αδερφό της, δεν το θεωρήσαμε. Αν θέλετε, πάντως, κύριε Λύτρα, επειδή η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να έχουμε και την ταυτοποίηση άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι κάποιοι προσπαθούν αυτό να αποτρέψουν την ταυτοποίηση άλλων νέων προσώπων. Εγώ θα σας μεταφέρω την άποψη της 12χρονης ότι πρόκειται για ξεκάθαρη απειλή. Σε σχέση με την υπόθεση, έτσι. Πάντως, το γεγονός ότι αυτοί που απειλούν τη μικρούλα ξέρουν πού θα πάνε, γιατί η μικρούλα δεν έχει γίνει γνωστό, τουλάχιστον αυτό, δημοσιογραφικά, το σεβαστήκαμε όλοι. Κανένας, και ήταν παράκληση και δική σας και με την κυρία Ταραχοπούλου που είχαμε μιλήσει παλαιότερα, αλλά ιδιαίτερα και με εσάς, κύριε Λύτρα, να μην αποκαλυφθεί πού βρίσκεται αυτή η μικρή. Άρα αυτοί οι τύποι πώς έμαθαν πού είναι το παιδί. Πώς ξέρουν πού βρίσκεται αυτή η μικρή. Ποιο είναι το σπίτι που μένει. Σε ποια περιοχή της χώρας μένει. Και να πάνε να κάνουν ό,τι κάνανε. Εντάξει, κοιτάξτε, και αυτό δυστυχώς κάποια στιγμή ακούστηκε. Μπορώ να σας πω ότι έχει ακουστεί και από επίσημα χείλη. Από εκεί και μετά νομίζω δεν είναι δύσκολο κάποιος να μάθει λεπτομέρειες. Εδώ βλέπετε ότι με το που γίνεται μία δικογραφία ακόμα δεν έχουμε παραλάβει εμείς αντίγραφα και η δικογραφία όλη υπάρχει. Υπάρχει σκέψη, κύριε Λύτρα, τώρα από την οικογένεια να γίνει κάτι για το παιδί, να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο, γιατί φανταζόμαστε και την κατάσταση, την ψυχολογική στην οποία βρίσκεται τώρα το παιδί αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πάει σε ιατροδικαστή. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τα αποτελέσματα.
και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λύτερα. Να σας ευχαριστήσουμε.